πήρε μια άλλη τροπή. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι πολύ συχνά ήμουνα στη θέση του και να πράττω αυτό που εγώ ήθελα, αλλά παράλληλα είτε την ώρα που το έκαμα είτε αμέσως μετά έπρεπε να βρεθώ στη θέση αυτού που απαντάει κάποιες ερωτήσεις. Βασικά είναι τι είναι αυτό που κάνεις. Και πολλές φορές το τι είναι αυτό που κάνεις λέγονταν και πολύ χοντρά. Ας πούμε, επανειλημμένα έπρεπε να απαντήσω στο τι μαλακίες είναι αυτές. Έτσι, χοντρά. Ή έχοντας πράγματα τα οποία πετιόντουσαν είτε πάνω στο έργο που έφτιαχνα είτε πάνω με εφόσον εγώ ήμουν μέρος του έργου μου. Και πάλι θα ξαναπώ ότι την συνθήκη την όριζα πάντοτε εγώ. Οπότε σε ένα, υποθέτω, μεγάλο βαθμό ήμουν απόλυτα σίγουρη ότι αυτό που έκανα ήταν τέχνη. Δεν είχα κανένα ερώτημα στο κεφάλι μου για το τι είναι αυτό που κάνω. Έπρεπε όμως να ξανασκεφτώ τη γλώσσα μου είτε να διαμορφώσω κάθε φορά τη γλώσσα μου με άλλο τρόπο. Με έναν τέτοιο τρόπο που να μπορώ, εφόσον στόχος μου ήταν ένας συγκεκριμένος τρόπος επικοινωνίας, να καταφέρω να επικοινωνήσω αυτό που θέλω. Νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι τι συμβαίνει εδώ. Αυτό που οπωσδήποτε δεν συμβαίνει εδώ είναι ότι δεν είμαστε αγενείς ο ένας τον άλλον και επίσης ίσως δεν υπάρχει ο χρόνος να συζητήσουμε ο καθένας τα προσωπικά του προβλήματα. Ευχαριστώ να τα συζητήσουμε μετά. Έχετε το λόγο μου. Παρόλα αυτά, επειδή δεν έχω την ικανότητα της ροής του λόγου και επειδή ομολογώ ότι έχω αρκετά ταραχτεί, κυρία μου, με έχετε βάλει σε μια άλλη κατάσταση από αυτή που θα ήθελα και ξεκίνησα να είμαι, θα σας κάνω δώρο κάτι άλλο, θα σας κάνω δώρο ένα παραμύθι. Θα σας κάνω δώρο την περιγραφή μιας παράστασης που δεν έκανα ποτέ. Τυχαία αυτή η παράσταση είχε πρωταγωνίστρια μία Αγελάδα. Φανταστείτε λοιπόν όλοι, η παράσταση αυτή είχε σχεδιαστεί για να γίνει στην Καλερί 3 το 1984. Όμως εγώ το 1984 διέκοψα τη συνεργασία μου με τη συμπαθέστη της κυρίας και γι' αυτό δεν έγινε ποτέ η παράσταση. Ο χώρος είναι ένα σχετικά μικρό δωμάτιο, το οποίο είναι καθόλου φωτισμένο. Υπάρχουν κάποια σκαλιά, είναι λίγα σκαλιά, θαρώ μπορεί να είναι 6 ακριβώς. Από αυτά τα 6 σκαλιά κατέβαινε μία αγελάδα. Έμπαινε μέσα στο χώρο της γκαλερί και μετά από μία μικρή πόρτα που είναι στον τοίχο έβγαινε μία γυμνή γυναίκα. Η γυμνή γυναίκα είχε 4 μπογιές μαζί της, κόκκινο, κίτρινο, πράσινο, μπλε και είχε κόλλα και φύλλο χρυσού. Έβαφε την αγελάδα με όλα αυτά τα χρώματα. Έπαιρνε αρκετή ώρα για να το κάνει. Όταν έβαφε όλη την αγελάδα, καβάλαγε την αγελάδα ανάποδα. Όπως η lady, πώς λεγόταν, Γκαντάιβα. Όπως η lady Γκαντάιβα. Και στεκόταν ακίνητη. Εκείνη την ώρα άνοιγε μια κουρτίνα που κάλυπτε τον τοίχο φάτσα στην γκαλερί. Υπάρχει ένα παράθυρο το οποίο κανείς ποτέ δεν το είδε γιατί ήταν καλυμμένο με πανό. Άναβε ένας μεγάλος προβολέας και φώτιζε έναν χώρο κενό που είναι σαν ένα πατάρι στο ίδιο επίπεδο με την γκαλερί. Και παρακολουθούσαμε όλοι ένα ζευγάρι, αυτός και αυτή, αυτός φοράει μαύρο σμόκιν και αυτή ένα κόκκινο σατέν φουστάνι, φαρδί. Χορεύουν ταγκό, αλλά δεν ακούμε μουσική. Η γυμνή γυναίκα πάνω στην αγελάδα, καθισμένη ανάποδα, και φάτσα στον τοίχο ένα ζευγάρι που χορεύει ταγκό και δεν το ακούμε. Σας ευχαριστώ. Γεια σας, κυρία μου. Το αγαπάμε το όνειρο. Ζούμε για όνειρο.
Όποιος το θέλει, το θέλει. Όποιος το θέλει, πάρει την ίδια. Δεν μας ενδιαφέρει. Σας ευχαριστούμε από καρδιά. Μάλλον δεν το κάνει από καρδιά. Και αυτό που μας είπε. Τι να κάνουμε. Είναι γενναία υπόθεση. Νομίζω ότι έχουμε τελειώσει. Σας ευχαριστούμε θερμά. Όλους. Πάντως υπάρχει εδώ πέρα. Ερωτήσεις, δεν έχουμε ερωτήσεις. Φοβάμαι ότι δεν μας αφήσει η κυρία να κάνουμε κουβέντα. Έχω εγώ μια ερώτηση. Γιατί σε μένα δεν υπήρχε καμία παρέμβαση? Νιώθω λίγο μειωμένη. Αισθάνομαι ότι πέρασα απαρατήρητος. Είναι κάτω. Ναι, αυτό εδώ. Ναι, και το βιβλίο του Φουκώ είναι κάτω. Αλλά τώρα το βιβλίο είναι κλειστά όμως. Άντε με. Καλή σας νύχτα. Ούτε εσύ μου τον έπεσε. Ούτε και εγώ. Έτσι θα πάμε άκαθμο. Πώς είστε? Συγχαρητήρια. Μα εγώ δεν είχα εμπόδια. Ο κύριος Σαχαρόπουλος. Γιατί εγώ θα κρίσω.